Ελεύθεροι αποχώρησαν από το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου οι πρωταγωνιστές της ληστείας παροδίας στο κατάστημα του ΟΠΑΠ στις Μοίρες, που δήλωσαν για μία ακόμη φορά μετανιωμένοι ενώπιον του ανακριτή για το εφάνταστο σενάριο που παρουσίασαν στις αρχές ώστε να καλυφθούν τα ίχνη υπεξαίρεσης. Στη διάρκεια της απολογίας τους, οι κατηγορούμενοι έκαναν λόγο για περισκεψία, στην οποία υπέπεσαν μπροστά στο αδιέξοδο που αντιμετώπιζε ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος, που έπρεπε να αποδώσει άμεσα χρήματα στην εταιρεία. Όπως εξήγησαν οι συνηγοροί τους στον ανακριτή, έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία με την εταιρεία που διαχειρίζεται το κατάστημα, ώστε να επιστρέψουν στο έπακρο τα χρήματα που είχαν κάνει φτερά. Έχουμε συνοηθεί με τον νομικό τους εκπρόσωπο και είμαστε εν αναμονή της υπογραφής του οριστικού συμφωνητικού για τον τρόπο με τον οποίο θα επιστραφούν όποια χρήματα έχουν πάρθει. Γιατί ύψος χρηματικό ποσό? Συνολικά είναι 15.000 ευρώ. Αιτία για την απίστευτη ιστορία που σκαρφίστηκαν ο υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος και ο 41χρονος συνεργός του ήταν ο τζόγος, καθώς ο 38χρονος πόνταρε και έχανε συνεχώς το τελευταίο διάστημα χρήματα που όμως δεν έβγαιναν από την τσέπη του, αλλά το ταμείο του καταστήματος ΟΠΑΠ Play. Θα τη χαρακτήριζα μια περισκεψία, ειδικά για το δικό μου τον εντολέα, γιατί αφορούσε ένα ποσό 1.400-1.500 ευρώ, τα οποία απέδωσε τα 1.340 και έμενε ένα υπόλοιπο 200 ευρώ. Για 200 ευρώ τώρα να υποστείς όλη αυτή την ταλαιπωρία με ποινική δίωξη βαθμών κακουργήματος, νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλη περισκεψία. Η χασούρα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε φτάσει στις 13 έως 15.000 ευρώ. Όταν ο κόμπος έφτασε στο χτένι και ο ίδιος δεν μπορούσε να αποδώσει τις εισπράξεις στον ιδιοκτήτη του καταστήματος, καθοδήγησε το συνεργό του για να στήσουν τη ληστεία, όπως και έγινε. Με συνοπτικές διαδικασίες, λίγες ώρες μετά την καταγγελία, ομολόγησαν ότι έστησαν τη ληστεία για να καλύψουν την υπεξαίρεση. Θεωρώ ότι ήταν μια τελείως άστοχη κίνηση από δύο ερασιτέχνες. Ο 41χρονος, μάλιστα, σύμφωνα με τη συνηγορό του, έχει ήδη αποδώσει σχεδόν το σύνολο των χρημάτων που πήρε για να παραστήσει το ληστή, ώστε να καταγραφεί ως ληστεία στις κάμερες του κλειστού κυκλώματος του καταστήματος. Και στους δύο κατηγορουμένους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι. Το θέμα είναι ότι καμιά φορά και η ευαισθησία του κάθε ανθρώπου μπορεί να τον οθήσει σε πράγματα τα οποία βέβαια μετά μετανιώνει, αλλά όταν έχουν ήδη τελεστεί, είναι λίγο αργά να τα επανορθώσεις. Παρά τα αυτά όμως επανόρθωσε, απέδωσε το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό και με ένα υπόλοιπο 200 ευρώ.